Να συναντήσουμε τον ομότιμο καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, τον κύριο Παναγιώτη Ακημίδη. Κύριε καθηγητά, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και σε εσάς. Να ξεκινήσουμε, σας παρακαλώ, από τις Μέσης Ανατολής και θα ήθελα την εκτίμησή σας, τη γνώμη σας για το τι περιμένουμε, γιατί είχαμε στην αρχή σε 48 ώρες θα χτυπήσουν, μετά πάμε παρακάτω, μετά το σκεπτόμαστε, μετά θα χτυπήσει πρώτα Χεζμπολάχ. Σενάρια, επί σενάριων. Κοιτάξτε, το πιθανότερο σενάριο είναι ότι το Ιράν και η Χεζμπολάχ θα χτυπήσουν. Αλλά σε ό,τι αφορά το Ιράν, δεν νομίζω ότι θα χτυπήσει με τέτοιο τρόπο που να φτάνει να κλιμακώνει κατά κάποιο τρόπο τη σύγκρουση στα άκρα. Με άλλα λόγια, το Ιράν θα χτυπήσει διότι έχει υποστεί μια μεγάλη ταπείνωση με τη δολοφονία του Χανίγια στην Τεχεράνη, αλλά δεν επιθυμεί έναν ολοκληρωτικό πόλεμο που θα το έφερνε σε άμεση σύγκρουση με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι κάτι που θέλει να αποφύγει. Μάλιστα. Το ερώτημα εδώ βεβαίως είναι τι ακριβώς θέλει ο Νετανιάχου, ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ. Και οι εκτιμήσεις συγκλίνουν ότι ο Νετανιάχου μάλλον θέλει την κλιμάκωση και ενδεχομένως την περιφερειακή σύγκρουση. Και αυτό για δύο κεντρικούς λόγους, ή τουλάχιστον για δύο κεντρικούς λόγους. Πρώτον, για την προσωπική του πολιτική επιβίωση και ενδεχομένως την προσωπική του ελευθερία, διότι εάν αποχωρήσει από την πολιτική, το πιθανότερο είναι ότι θα βρεθεί ξανά στα δικαστήρια και ενδεχομένως στη φυλακή. Και δεύτερον, για να επηρεάσει το εκλογικό αποτέλεσμα των Ηνωμένων Πολιτειών, φέροντας σε εξαιρετικά δύσκολη θέση τον πρόεδρο Τζο Μπάιντεν και το Δημοκρατικό Κόμμα τώρα που κάπως ανακάμπτει. Μάλιστα. Από την άλλη μεριά όμως θα πρέπει να σημειώσουμε μια ενδιαφέρουσα εξέλιξη ότι οι τρεις πρόεδροι, δηλαδή των Ηνωμένων Πολιτειών, της Αιγύπτου και του Κατάρ, σε κοινή δήλωσή τους που υπογράφουν προσωπικώς και οι τρεις πρόεδροι, καλούν την Χαμάς και το Ισραήλ σε συνομιλίες τη 15η Αυγούστου, δηλαδή την ερχόμενη εβδομάδα, προκειμένου να συμφωνήσουν σε κατάπαυση του πυρός και στην ανταλλαγή επιστροφή των ομήρων. Ο Νετανιάχου αποδέχθηκε την συμμετοχή σε αυτές τις συνομιλίες. Δεν έχουμε ακόμη την αντίδραση της Χαμάς. Το πιθανότερο είναι ότι μάλλον και η Χαμάς θα αποδεχθεί. Α, θα αποδεχτεί και η Χαμάς, λέτε. Είναι σημαντικό αν αποδεχτεί η Χαμάς, γιατί έχει και τώρα το νέο ηγέτη που θεωρείται πιο ακραίος. Ακριβώς. Από τον Χανίγια, έτσι δεν είναι? Αλλά παρά τα αυτά δεν νομίζω ότι έχει περιθώριο να μη συμμετάσχει τουλάχιστον στη διαδικασία. Αλλά παρά τα αυτά, το εάν θα καταλήξουν σε πραγματικό αποτέλεσμα, αυτό παραμένει εντελώς αβέβαιο. Κανείς δεν το γνωρίζει, διότι και οι δύο πλευρές αυτή τη στιγμή έχουν σκληρύνει τη θέση τους, δηλαδή και η Χαμάς και το Ισραήλ, και ως εκ τούτου τα πράγματα είναι εξαιρετικά δύσκολα. Άρα μήπως λόγω αυτής της συνάντησης που θα γίνει το 15 Αύγουστο παίρνει και μία αναβολή το όποιο χτύπημα? Είναι πολύ πιθανόν. Είναι πολύ πιθανόν. Αν και το Ιράν δεν θα επηρεαστεί τόσο πολύ από αυτό το γεγονός. Με άλλα λόγια, θα προχωρήσει στο χτύπημα, το ελεγχόμενο χτύπημα, ενδεχομένως πριν από την ελόγω συνάντηση. Δεν θα επιδιώξει, όπως είπα, την ακραία κλιμάκωση. Αλλά εδώ επαναλαμβάνω ότι εξαρτάται από τα αντίπεινα που θα επιχειρήσει το Ισραήλ. Το Ισραήλ. Εάν το Ισραήλ επιχειρήσει πολύ σκληρά αντίπεινα, τότε προφανώς ο φαύλος κύκλος διευρύνεται και τα πράγματα γίνονται εντελώς απρόβλεπτα για την περιοχή συνολικά. Μάλιστα. Εάν πάμε τώρα σε αυτό το σενάριο που λέτε και το χτύπημα του Ιράν θα είναι ένα χτύπημα λελογισμένο, να το πω έτσι, και δεν θα είναι κάτι βαρύ, κάτι μεγάλο. Αυτό για τη Χεζμπολάχ δεν ισχύει. Η Χεζμπολάχ μπορεί να κινηθεί αυτόνομα, ξέρετε, μολονότι είναι κατά κάποιο τρόπο αυτό που λέμε παρακλάδι του Ιράν και ελέγχεται σε κάποιο βαθμό από το Ιράν, αλλά παρά τα αυτά έχει και μεγάλα περιθώρια αυτονομίας και επιπλέον έχει αρκετά σημαντικό πολεμικό υλικό. Επομένως μπορεί να κινηθεί αυτόνομα,
Μπορεί λόγω χάρη να πλήξει την Χάιφα με αρκετά. Είναι και αυτό που φοβούνται στο Ισραήλ. Βλέπουμε τις τελευταίες δύο ημέρες τα δημοσιεύματα και τις πληροφορίες. Ακριβώς. Αν και καταβάλλονται προσπάθειες αυτή τη στιγμή, μεταξύ άλλων και από πλευράς Ρωσίας, και αυτό έχει ενδιαφέρον, που πιέζει το Ιράν να είναι μετρημένη αντίδραση, να μην πλήξει πολιτικούς στόχους αλλά στρατιωτικούς πρωτίστως, δηλαδή να είναι μια στοχευμένη επίθεση και να ασκήσει την επιρροή στη Χεσμολά ώστε και αυτή να αυτοσυγκρατηθεί. Αλλά ξέρετε, εδώ έχουμε το εξής φαινόμενο, ότι οι κύριοι παίκτες αυτή τη στιγμή στην σύγκρουση αυτή στο Μέσο Ανατολικό είναι ουσιαστικά στο ακραίο εξτρεμιστικό φάσμα, και αυτό καθιστά τις οποιασδήποτε προβλέψεις εξαιρετικά δύσκολες. Έχουμε το Ισραήλ με τον Νετανιάχου, ο οποίος ουσιαστικά αυτή τη στιγμή και την ακροδεξιά κυβέρνηση στο Ισραήλ, που διέπεται από έναν θρησκευτικό φανατισμό, θα λέγαμε. Από την άλλη μεριά η Χαμάς έχει όπως είπατε και εσείς, έχει περάσει στα χέρια του Σινοάρ, που είναι πολύ ακραίος. Και βεβαίως το Ιράν είναι η γνωστή, το γνωστό Ιράν που γνωρίζουμε, και φυσικά η Χεσμολά. Επομένως, αντιλαμβάνεστε το πόσο εύθραυστα είναι όλα τα δεδομένα της περιοχής και πόσο αβέβαια για να κάνουμε οποιασδήποτε ακριβείς προβλέψεις και ακριβείς εκτιμήσεις. Μάλιστα. Αλλά λίγο πολύ τα σενάρια που έχουμε είναι πάνω κάτω αυτά τα οποία προσπαθήσαμε αυτά να τα οποία μας είπατε. Πέστε μου σας παρακαλώ τώρα να έρθουμε λίγο στα καθημάς. Ελλάδα, Κύπρος. Είναι στη γειτονιά μας όλα αυτά που γίνονται. Μάλιστα η Κύπρος λόγω και της γειτνίασης με το Λίβανο είναι πιο εκτεθειμένη. Κοιτάξτε, οπωσδήποτε είναι στη γειτονιά μας. Η Ελλάδα βρίσκεται μεταξύ δύο πολέμων. Ο ένας είναι η Γάζα και ο δεύτερος είναι στην Ουκρανία, και από τους δύο επηρεάζεται. Αλλά σε ό,τι αφορά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, είναι προφανές ότι θα έχουμε επιπτώσεις. Πρώτα απ' όλα στην οικονομία, στις εφοδιαστικές αλυσίδες, πράγμα που μπορεί να έχει επιπτώσεις στον πληθωρισμό και γενικότερα στην οικονομική δραστηριότητα. Δεύτερον, μπορεί να αποτελέσει η Ελλάδα το πεδίο στόχων για συμφέροντα και στόχους του Ισραήλ. Από τρομοκρατικές, κατά κάποιο τρόπο, οργανώσεις. Δεν θα πρέπει να το αποκλείουμε. Και βεβαίως το ενδεχόμενο, το σενάριο των ανεξέλεκτων μεταναστευτικών ροών από το Λίβανο ή και από άλλες ενδεχομένως πηγές. Επομένως, είναι φυσικό η Ελλάδα να έχει την μέγιστη δυνατή κατά κάποιο τρόπο εγρήγορση σε ό,τι αφορά τις εξελίξεις. Οπωσδήποτε θα πρέπει να παραμείνει εκτός οποιασδήποτε συμμετοχής πέραν αυτής που επιβάλλει το διεθνές δίκαιο και που είναι οι ανθρωπιστικές ενέργειες, δηλαδή εκενώσεις πληθυσμού, πολιτών κτλ., παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας. Αυτό θα κάνει και η Κύπρος και πρέπει να κάνει και η Κύπρος. Κατά τα άλλα, καλό θα είναι να παραμείνει εκτός, αν και έχουμε μια περιορισμένη στρατιωτική παρουσία στην περιοχή, και αυτό θα πρέπει να το κρατάμε στο πίσω του μυαλού μας. Μάλιστα. Τώρα, πριν σας αφήσω, σας παρακαλώ, θέλω και ένα σχόλιο σας, γιατί βλέπω εξελίξεις στον πόλεμο της Ουκρανίας. Ας πούμε, βλέπω το στρατό, ουκρανικό στρατό, να έχει μπει και να έχει φτάσει στην περιοχή Κούρσκ σε ρώσικο έδαφος, περίπου 10 χιλιόμετρα έχουν περάσει τα σύνορα. Ανακοίνωσαν μάλιστα οι Ουκρανοί ότι χτύπησαν και ένα αεροδρόμιο σε βαθιά της στη Ρωσία και του προκάλεσαν καταστροφές στην περιοχή του αεροδρόμιου του Λίπετσικ. Βλέπετε κάποιες, να έχουμε κάποια άλλη εξέλιξη στον πόλεμο αυτόν? Κοιτάξτε, νομίζω ότι ανοίγει ένα κεφάλαιο που μπορεί να αποδεχθεί εξαιρετικά επικίνδυνο. Με άλλα λόγια, αυτή τη στιγμή η Ουκρανία ευνηδίασε, κατά κάποιο τρόπο ευνηδίασε. Ευνηδίασε, ναι, όπως το λέτε. Ευνηδίασε, ναι. Η Ρωσία δεν περίμενε ότι η Ουκρανία θα έκανε μια χερσαία εισβολή στο έδαφος της, στο Κούρσκ. Η Ουκρανία αυτή τη στιγμή υφίσταται απώλειες εδαφών. Υφίστατο απώλειες εδαφών. Και ως εκ τούτου αντέδρασε για μια σειρά από λόγους με τον τρόπο αυτό. Πρώτον, για να
μεταφέρει στρατεύματα ρωσικά, να αναγκάσει τη Ρωσία να μεταφέρει στρατεύματα ρωσικά στο έδαφος της, προκειμένου να υπερασπιστεί το έδαφος της. Δεύτερον, να τονίσω ότι μπορεί να έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων και έτσι να εκθέσει επίσης ως τρίτος λόγος στη Ρωσία ότι δεν είναι κατά κάποιο τρόπο άτρωτη, μπορεί να υποστεί μια τέτοια είδος, ένα τέτοιο είδος πλήγμα. Αλλά αυτό μπορεί να καταλήξει σε κάτι πολύ επικίνδυνο, διότι η Ρωσία, μια μεγάλη δύναμη, αισθάνεται ότι έχει ταπεινωθεί με αυτή την εισβολή και επομένως είναι και πάλι δύσκολο να ξέρουμε το πώς θα αντιδράσει. Ας ελπίσουμε ότι θα επικρατήσει ψυχραιμία και δεν θα υπάρξουν πολύ πιο, αν θέλετε, επικίνδυνες αντιδράσεις από πλευράς Κρεμλίνου στη συγκεκριμένη περίπτωση. Και όπως το λέτε, έχετε δίκιο, διότι υπάρχει ένα θέμα με την αντιεροπορική πυραυλική προστασία της Ρωσίας, γιατί από ό,τι λένε οι Ουκρανοί, η απόσταση του αεροδρομίου χτυπήσε 350 χιλιόμετρα. Θέλω να πω δηλαδή είναι ότι... μεγάλη απόσταση, που σημαίνει ότι δεν λειτουργήσε... Αυτό λέω. Αυτό λέω, όπως το είπατε, τους πιάσαν στον ύπνο. Σημαίνει ότι υπάρχουν και θέματα. Γενικότερα, καταλάβατε πώς το λέω, ότι δεν πήραν χαμπάρι τίποτα. Αλλά αυτό μπορεί να προκαλέσει σειρά μία αλυσίδα ανακατατάξεων που κανείς δεν ξέρει πού καταλήγουν. Πού θα καταλήξουν. Πού θα καταλήξουν. Σωστό. Τις φλεγόμενες περιπτώσεις. Μάλιστα. Επομένως, χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή και από πλευράς διεθνούς κοινότητας. Ακριβώς. Κύριε καθηγητά, κύριε Ακημίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ανάλυση. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.